Νίκη υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα τις τελευταίες μέρες και αυτό δεν είναι άλλο από το αν Α, τελικά η χώρα μας θα εμβολιάσει τους άνω των 65 α, συμπολίτες μας με το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα που περιμένουμε να έρθει σε πολύ λίγες ημέρες στη χώρα μας. Είναι συνεχής η διασκέψη, είτε διαζώση είτε τηλεδιασκέψη, των μελών των, της Επιτροπής Εμβολιασμού προκειμένου να απαντηθεί αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Φυσικά λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Σουηδία προχθές, στην Πολωνία... Πήραν την απόφαση να μην εμβολιάσουν τους άνω των 65, μελετούν και οι ειδικοί μας εδώ, οι, οι ειδικοί το θέμα αυτό, περιμένουν κάποια αποτελέσματα από μελέτες, όπως όλα δείχνουν όμως νίκη. Εάν τελικά πάρουν την απόφαση να μην εμβολιαστεί και στη χώρα μας, να μην εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας άνω των 65, τότε θα υπάρξει αναγκαστικά ανατροπή και στον προγραμματισμό του σχεδιασμού της ελευθερίας. Δηλαδή, αυτά τα 900.000 900. εμβόλια που περιμένουμε να πάρουμε μέχρι τα τέλη Μαρτίου από την Άστρα Ζένεκα θα δοθούν, όπω καταλαβαίνει, σε άλλη ηλικιακή ναι. ομάδα. σω πάντω θα έπρεπε να δοθεί και μια προτεραιότητα σε ανθρώπου που κάνουν δουλειέ και εκτίθενται. Το λέω γιατί σήμερα στην αρχή του Δελτίου, με αυτήν την τραγική είδηση στη Θήβα, μάθαμε για δύο γυναίκε που δούλευαν σε ταμείο, σούπερ μάρκετ και είναι και δύο θετικέ. Έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. σω θα έπρεπε να το ξαναδούμε και να δοθεί μια προτεραιότητα και σε συμπολίτε μα που δεν έχουν επιλογή τηλεργασία και που εκτίθεται καθημερινά σε εκατοντάδε κόσμου. Mm -hmm. ε, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει με το εμβόλιο τη Αστραζενεca. Νίκη 450.000 αναμένεται να πάρουν το εμβόλιο, 900.000 οι δόσει. σω υπάρξουν λοιπόν ανατροπέ ναι. στην, λοιπόν, στην ηλικιακή προτεραιότητα. Να το δούμε. Αναμένουμε τι αποφάσει. Σοφία Φασουλέκη, σε ευχαριστούμε πολύ.